Ωραία, πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να συνομιλήσουμε με Skype με τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος είναι βουλευτής Ηλίας του Κινήματος Αλλαγής, υπεύθυνος στο Κίνημα Αλλαγής, Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Κύριε Κατρίνη, καλησπέρα από τα Γιάννενα. Καλησπέρα, κύριε Τόκα, από τον Πύργο. Λοιπόν, σας ζητώ συγγνώμη και για την μικρή καθυστέρηση που είχαμε μέχρι να έχουμε αυτήν τη συζήτηση και να ξεκινήσουμε με την αρμοδιότητά σας. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια και για το κλίμα των ημερών, αλλά και λίγο για τα ελληνοτουρκικά. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσουμε με τα θέματα της αρμοδιότητάς σας στο Κίνημα Αλλαγής. Πολύ σημαντικά, γιατί ο κορονοϊός επηρέασε απόλυτα όλες τις οικονομίες του κόσμου και την ελληνική οικονομία. Τη στιγμή που θα μπορούσε, λένε πολλοί, να προχωρήσει, να μπει στην ανάπτυξη και να ανακάμψει. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τη δική σας οπτική, κύριε Κατρίνη? Πού βρίσκεται η αγορά, πού βρίσκεται η οικονομία της καθημερινότητας, τι λέτε? Ακόμα δεν έχουμε προσδιορίσει το μέγεθος της ύφεσης, γιατί πρέπει να δούμε λίγο και την εικόνα του τουρισμού που δηλαδή ξεκινάει. Βέβαια, οι εκτιμήσεις δεν είναι πάρα πολύ αισιόδοξες. Έτσι είναι, όπως το λέτε. Αλλά πάντα πρέπει να περιμένουμε μια βελτίωση όσο περνάει ο καιρός. Τώρα, το μέγεθος της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας θα παίξει σημαντικό ρόλο. Οι πιο πολλοί προσδιορίζουν τα κοιμαντή μεταξύ 7 και 9% κάποιοι όταν θα αγγίξει το δυσίδιο. Είναι πολύ σημαντική παράμετρος, κύριε Τόκαπε, πότε θα έρθουν τα χρήματα. Το Ταμείο Ανάκαμψης στη χώρα, ο κύριος Σταϊκούρας προχθές στη Βουλή μας είπε να μην τα περιμένουμε πριν το πρώτο τρίμηνο του 2021. Και το πολύ σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τους επαγγελματίες, τώρα που η αγορά έχει κλείσει πάνω από ένα μήνα επανεκκίνησης, είναι η έλλειψη ρευστότητας από τη μειωμένη αγοραστική κίνηση. Οι πολίτες πλέον αγοράζουν λιγότερο και φαίνεται ότι αλλάζουν κάποιες συνήθειες, ιδιαίτερα στο κομμάτι της εστίασης. Και από την άλλη, το πολύ σημαντικό για το οποίο εμείς φωνάζουμε είναι και τα μέτρα ρευστότητας τα οποία εξήγηλε μεν η κυβέρνηση, αλλά από ό,τι λένε οι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες, δεν έχουν φτάσει στην πραγματική οικονομία. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, το Ταμείο της Επιχειρηματικότητας, το ΤΕΠΗΧ 2, πάρα πολλές αιτήσεις, σχεδόν 10 δισεκατομμύρια, ικανοποιήθηκαν 1 στις 10 περιπτώσεις που αιτήθηκαν δάνεια από το ΤΕΠΗΧ 2. Μάλιστα. Και μιλάμε, κύριε Ντόκα, για επιχειρήσεις οι οποίες δεν είχαν προβλήματα με ασφαλιστική φορολογική τραπεζική ενημέρωση. Ανάλογη εικόνα στο Ταμείο Ιδιοδοσίας. Άρα, μια δυστοκία να φτάσουν χρήματα από τις τράπεζες στην πραγματική οικονομία. Όπως πάντα, ακόμα χειρότερα τώρα. Μάλιστα. Γιατί θέλω να σας το πω αυτό, γιατί προχθές κάναμε μια ενδιαφέρουσα συνεδρίαση στη Βουλή. Πείτε. Που είχαν έρθει και εκπρόσωποι της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Συζητήσαμε ακριβώς πάνω σε αυτή τη δυστοκία ότι τα χρήματα τελικά δεν φτάνουν στις επιχειρήσεις. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας. Επιχειρήσεις που χρειάζονται αυτή τη στιγμή ένα κεφάλαιο κίνησης για να μείνουν όρθιες. Εμείς στηρίζουμε το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής, που είναι ένα δάνειο με χαμηλό επιτόκιο από το κράτος, αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθεί ακόμα ένα δις για να μπορέσουν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις να πάρουν ένα μικρό κεφάλαιο κίνησης. Είναι ενδεικτικό ότι στην πρώτη φάση συμμετείχαν 50.000 και υπάρχει εκτίμηση ότι στην δεύτερη φάση που τελειώνει αύριο θα είναι πάνω από 200.000 επιχειρήσεις. Άρα καταλαβαίνετε τι ανάγκη υπάρχει για ρευστό στην αγορά. Βέβαια. Είδα μια πρόσφατη εκτίμηση της ΓΕΣΕΒΕ, κύριε Κατρίνη, η οποία πριν από λίγες εβδομάδες μιλούσε για λουκέτο σε 1 στις 7 επιχειρήσεις λόγω κορονοϊού μετά το πρώτο lockdown. Τώρα έχει επικαιροποιηθεί επί το αρνητικότερο αυτή η εκτίμηση και η ΓΕΣΕΒΕ λέει ότι 1 στις 3 επιχειρήσεις θα βάλουν λουκέτο, θα βάλει λουκέτο. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Περίπου πριν από ένα μήνα η ΓΕΣΕΒΕ έχει κάνει μια μελέτη και μιλούσε ότι 1 στις 7 επιχειρήσεις ενδέχεται να κλείσουν μέχρι τέλος της χρονιάς, το οποίο σημαίνει πρακτικά απώλεια σχεδόν 250.000 θέσεων εργασίας, γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή καλύπτουν το 80% των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Η προχθεσινή αναφέρουσα αυτής της μελέτης φαίνεται ότι είναι ακόμα δυσμενέστερη, όπως το είπατε εσείς ακριβώς. Αυτό κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για να υπάρχει άμεση ρευστότητα στις επιχειρήσεις. Κύριε Ντόκα, 10 χρόνια άντεξαν στην κρίση. Δεν γίνεται για 2 μήνες κλεισίματος της αγοράς άνθρωποι οι οποίοι να κλείσουν τα μαγαζιά της επιχειρήσεις. Πρέπει τώρα να υπάρξει ρευστότητα, ένα μικρό κεφάλαιο κίνησης, να δοθεί μια τελευταία δυνατότητα στους ελεύθερους επαγγελματίες και στις οικονομικές επιχειρήσεις και στους μικρούς εμπόρους να μπορέσουν να συνέλθουν από αυτό το σοκ
ώστε να δούμε από το φθινόπωρο, αν και εφόσον τα πράγματα έχουν βελτιωθεί γενικά στην ελληνική οικονομία, μήπως μπορέσουν να σταθούν όρθιοι. Εμείς ψεύγουμε για αυτό την κυβέρνηση, γιατί θεωρούμε ότι ενώ έχει εξαγγείλει μέτρα ρευστότητας, αυτά δεν έχουν φτάσει στην τσέπη σήμερα του επαγγελματία και υπάρχει μεγάλο παράπονο και αγωνία από την αγορά, και γι' αυτό ακριβώς το επισημαίνουμε και ζητούμε να υπάρχει γρήγορη και εκταμείευση όσο το δυνατόν περισσότερων χρημάτων, τα οποία, για να μην παρεξηγηθούμε στους φιλοδιατές μας, είναι δάνεια. Δεν είναι ενισχύσεις, δεν είναι επιχορηγήσεις. Μιλάμε για δανεισμό. Μιας και μιλάτε για δάνεια και για ρευστότητα τώρα, υπάρχουν, συζητείτε και συζητάτε και στην Βουλή, αν δεν κάνω λάθος, κάποιες νέες μορφές δανεισμού με νέους τρόπους. Να πούμε δύο λόγια. Ναι, χαίρομαι γιατί είστε πραγματικά πολύ ενημερωμένος. Όπως χθες ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο για τις μικροπιστώσεις, είναι ένα παράλληλο σύστημα δανεισμού εκτός τραπεζικού συστήματος. Ισχύει σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Δίνονται μικρά κεφάλαια κίνησης μέχρι 25.000 ευρώ χωρίς να υπάρχουν εμπράγματα στις εξασφαλίσεις. Δηλαδή, το πούμε πρακτικά, χωρίς να βάλει ο δανειολήπτης υποθήκη, σπίτι, πρώτη κατοικία ή οτιδήποτε άλλο περιουσιακό το στοιχείο. Είναι ένας θεσμός που εφαρμόζεται στο εξωτερικό. Βεβαίως χρειάζονται δικλείδες ασφαλείας, χρειάζεται να υπάρχει υποπτικός έλεγχος αυστηρός και χρειάζεται και να γίνει και γρήγορα. Και σας το λέω αυτό, κύριε Ντόκα, γιατί στη συζήτηση με τους φορείς και η ΓΕΣΕΒΕ και οι εμπορικοί σύλλογοι και η Ελληνική Ομοσπονδία Εμπορίου ζήτησαν εδώ και τώρα να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο ακριβώς. Γιατί υπάρχει ξηρασία στην αγορά. Έτσι, και δεν υπάρχει. Θα προχωρήσει, εκτιμάτε κύριε Κατρίνη, μπορεί να προχωρήσει αυτό? Θα υπάρξει ενδιαφέρον από κάποιους να δημιουργηθούν τέτοιες μικρές τράπεζες, μικρά πιστωτικά? Ότι εμείς ως κίνημα αλλαγής, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, στηρίζουμε μαζί με την κυβέρνηση αυτό το νομοσχέδιο. Άρα είναι ένα νομοσχέδιο που συγκεντρώνει ευρεία συνένεση, και συγκεντρώνει ευρεία συνένεση ακριβώς γιατί και εμείς καταλαβαίνουμε τη μεγάλη αγωνία που υπάρχει στην αγορά και τη μεγάλη ανάγκη. Τώρα, εναπόκειται από εκεί και πέρα, πιστεύω, και στο Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και στην Τράπεζα της Ελλάδας που αναλαμβάνει την εποπτεία λειτουργίας αυτού του συστήματος, η ταχύτερη δυνατή έναρξη, ώστε να μπορέσουν αυτά τα μικροποσά να δώσουν έστω και τις ελάχιστες ανάσες που χρειάζονται οι έμποροι και οι επαγγελματίες. Μάλιστα. Κλείνοντας το ζήτημα της ανάπτυξης και των επενδύσεων, που είστε, επαναλαμβάνω, υπεύθυνος στο κίνημα αλλαγής, γι' αυτό τι θα λέγατε, για να περάσουμε σε ένα-δύο άλλα ζητήματα που προανήγγυλα και να ολοκληρώσουμε? Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει επίγουσα ανάγκη να υπάρξει ρευστότητα στην οικονομία και στην αγορά. Πρέπει η κυβέρνηση να πάρει γρήγορες αποφάσεις. Πρέπει να στηρίξει τους επαγγελματίες, θα να λέω, να δώσει μεγαλύτερη εμπιστευτή από καταβολή, να πιέσει τις τράπεζες ώστε να εκταμιεύσουν περισσότερα ποσά και όχι να έχουν αυστηρά κριτήρια. Πρέπει λοιπόν αυτή τη στιγμή ο επιχειρηματικός κόσμος που έμεινε τόσα χρόνια όρθιος να του δοθεί η ευκαιρία να συνεχίσει. Και νομίζω ότι μιλώντας με ανθρώπους και των επιμελητηρίων και των επαγγελματιών, και εσείς ο ίδιος βλέπετε αυτή την αγωνία. Εμείς πιέζουμε σε αυτή. Υπάρχει, βέβαια, έχετε δίκιο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα, αν και είναι δύσκολες συνθήκες, θα υπάρχουν επενδύσεις στη χώρα μας, αλλά τουλάχιστον για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν όλα αυτά τα χρόνια να μπορέσουμε να τις στηρίξουμε αποτελεσματικά. Και με μείωση, κύριε Ντόκα, πολύ σημαντικό, μην το ξεχάσω, με μείωση γενναία της προκαταβολής φόρου. Έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός εδώ και 1,5 μήνα ότι θα τη μειώσει. Εμείς ζητάμε να μειωθεί στο 50% η προκαταβολή φόρου το 2020, ως ένα μήνυμα της πολιτείας προς την αγορά ότι καταλαβαίνει τα προβλήματα και στηρίζει με μία έμεση ρευστότητα. Ωραία. Πώς βλέπετε το κλίμα των ημερών, κύριε Κατρίνη, εσείς από το Κινάλ, εσείς προσωπικά, πώς βλέπετε, πώς ακούσατε τη συνομιλία Παπά Μιονή, τι λέτε για τις εντολές που έδινε η γυναίκα του Υπουργού Αντιπροέδρου Καμένου σε αξιωματικούς, υψηλόβαθμους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας? Τι λέτε για όλα αυτά? Και τι λέτε για την ουσία της υπόθεσης, τέλος πάντων, Νοβάρτης, για τον Παπαγγελόπουλο? Τι σκέψεις κάνατε? Νομίζω ότι όλη η ελληνική κοινωνία έχει μείνει εμπρόντιτη με τις αποκαλύψεις ότι λειτουργούσε ένα παρακύκλωμα με πολιτική κάλυψη επί της προηγούμενης κυβέρνησης, με δικηγόρους, με αξιωματικούς της αστυνομίας εν ενεργεία ή εν αποστρατεία, με βιντεοσκοπήσεις, με παρακολουθήσεις, με συναλλαγές, με πράγματα τα οποία πραγματικά προσβάλλουν και την
δημοκρατία μας και το πολιτικό μας σύστημα και τους θεσμούς και τη λειτουργία τους. Και θεωρώ ότι αυτό ακριβώς και εμείς ως Κίνημα Αλλαγής τη Δευτέρα καταθέσαμε ερώτηση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, γιατί γράφτηκε ότι όλη αυτή η λειτουργία είχε τεθεί υπόψη των εισαγγελικών αρχών. Αν γνωρίζει ο Υπουργός Δικαιοσύνης ότι αυτό το πράγμα υπάρχει πλέον ως υλικό, αν έχει προχωρήσει τις διαδικασίες ώστε να διερευνηθούν οι επιτυχίες αυτής της υπόθεσης, το παραλαμβάνω, αποδεικνύουν ότι κάποιοι που ήρθαν στο όνομα της αλλαγής και του πλεονεκτήματος δυστυχώς χρησιμοποίησαν ή ανέφηκαν τη λειτουργία ενός παρακυκλώματος που θεωρώ ότι σοκάρει τον ευνομούμενο πολίτη και όποιον πιστεύει ότι σε αυτή τη χώρα λειτουργούν η δικαιοσύνη και οι θεσμοί. Γνώριζε ο Αλέξης Τσίπρας, εκτιμάται κύριε Κατρίνη. Γνώριζε ο Αλέξης Τσίπρας. Μαζί με αυτό ήταν και η διάλογη του κύριου Παπά με τον κύριο Μιονή, που εντάξει, νομίζω ότι όταν ένας υπουργός κατηγορεί συνάδελφό του στην κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο, αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Και από ό,τι ξέρω, και ο κύριος Παπάς συζήτησε στο πολιτικό συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ και ουσιαστικά απολογήθηκε για το ύφος και το περιεχόμενο όλων αυτών που είπε. Αλλά θεωρώ ότι το θέμα δεν μένει εκεί. Ο κύριος Τσίπρας προφανώς θα έπρεπε ως πρωθυπουργός να γνωρίζει ότι λειτουργεί ένα σύστημα ανθρώπων που χρησιμοποιούν και την κυβερνητική εξουσία για να μπορέσουν να κάνουν όλες αυτές τις παράδειγμες μεθόδους, και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να απεκριθεί των ευθυνών του, γιατί όταν είσαι πρωθυπουργός ή πρέπει να γνωρίζεις και να παρεμβαίνεις, ή αν δεν γνωρίζεις νομίζω ότι δεν είσαι κατάλληλος για την θέση. Πάμε και στο μείζον ζήτημα των ελληνοτουρκικών. Εντάξει, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας είπε ότι προστατεύουμε τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι τα ίδια με τα σύνορα της Ελλάδας, αλλά δεν ξέρω, ο Ερντογάν, οι γείτονές μας από τα ανατολικά συνεχίζουν το πρόγραμμά τους. Το ερώτημα είναι, εκτιμάτε ότι όσο περνάει ο καιρός αυξάνεται η πιθανότητα ενός θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο? Έχει αυτό στο μυαλό του ο Σουλτάνος Ερντογάν? Μπορεί να γίνει μια εκτίμηση? Είναι περισσότερες οι πιθανότητες τώρα και στο μέλλον να γίνει ένα θερμό επεισόδιο από ό,τι ήταν πριν λίγους μήνες? Αυτό ρωτώ. Για το καθό δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς. Έχει λεχθεί στη δημόσια συζήτηση ότι είναι ορατός ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου. Βλέπουμε μια προκλητικότητα της Τουρκίας, η οποία είναι διαρκώς εντυνόμενη και αυξανόμενη, και νομίζω ότι είναι και πολυεπίπεδη, γιατί δεν έχει σχέση μόνο με τη σχέση της Τουρκίας με τη χώρα μας, αλλά και με τις υπόλοιπες χώρες που διπνιάζει. Βλέπουμε τις προσπάθειες που κάνει με το παράνομο σύμφωνο με τη Λιβύη και τις γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΔ και τις δηλώσεις του κ. Τσαβουσογλού, του κ. Ερντογάν, τις παραβιάσεις εναντίον χώρου και όλες αυτές τις εξωτερικές κινήσεις. Νομίζω όμως ότι οι Ευρωπαίοι συμμαχοί μας πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν να μένουν μόνο στις συλλεκτικές αποδοκιμασίες. Υπάρχουν συγκεκριμένα εργαλεία κυρώσεων, και μιλάω για οικονομικές κυρώσεις, που αν όντως η Ευρώπη θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι το σύνολο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης και της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας, θα πρέπει αυτό να το προασπίσει και να διασφαλίσει εντράκτως. Και αυτό δεν γίνεται μόνο με την παρουσία της Frontex για την αποφυγή εισόδου μεταναστών και προσφύγων. Γίνεται με την επιβολή αυστηρών κυρώσεων στους Τούρκους. Εγώ χαίρομαι που ο Υπουργός Άμυνας της Γαλλίας μια εβδομάδα πριν έκανε ευθεία καταδίκη της τουρκικής πολιτικότητας και είπε ότι δεν μπορεί αυτή η χώρα να θεωρείται σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί μας και στο ΝΑΤΟ θα πάρουν ανάλογες δυναμικές και πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις για να δώσουν το μήνυμα στην Τουρκία ότι πρέπει να σέβεται τους κανόνες διεθνούς δικαίου. Είναι πολλά τα χρήματα, κύριε Κατρίνη, είναι πολλά τα χρήματα. Γι' αυτό οι Ευρωπαίοι έχουν αυτή τη στάση που έχουν, οι μεγάλοι παίκτες. Πρέπει και οι Ευρωπαίοι κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσουν με ποιους θέλουν να είναι σύμμαχοι. Συμφωνώ μαζί σας. Ποιους θεωρούν ότι είναι στην Ευρώπη και υπερασπίζονται τα ιδεώδη της Ευρώπης. Εμείς λοιπόν όμως, σαν χώρα, σε κάθε περίπτωση, είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε και την εθνική μας κυριαρχία και την εδαφική μας ακεραιότητα. Υπήρξε μια ενημέρωση σήμερα του Υπουργού Εξωτερικών στους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων. Θεωρούμε ότι δεν αρκεί αυτό, κύριε Δόκα. Θεωρούμε και το επαναφέρουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή προετοιμασία ενός Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, ακριβώς για να υπάρχει αυτό το ισχυρό μήνυμα και ενότητας των Ελλήνων πολιτών και της χώρας μας, αλλά και ισχυρό μήνυμα στους συμμάχους μας και στους γείτονες μας στην Τουρκία, ότι είμαστε δύναμη αποτρεπτικής ισχύως,
αλλά καλό θα είναι να μην μας προκαλούν. Το κίνημα αλλαγής ζητά συνεχώς σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχείων. Να δούμε πότε θα το κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, κύριε Ντόκα, και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Κυρίες και κύριοι, προχωρώ. Όχι ομόφωνα, λέει το Δημοτικό Συμβούλιο Μετσόβου, για αεολικό πάρκο στο Περιστέρι. Αποφάσεις όμως της αυτοδιοίκησης έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Την ίδια στιγμή έχουν εκδοθεί άδειες από την ΡΑΕ, από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ.